Πάμε και στη Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα και στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι η Γερμανία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν για 6 μήνες, σφραγίζει στην ουσία τα σύνορά της υπό το βάρος των τρομοκρατικών επιθέσεων και της εσωτερικής ανασφάλειας μετά τις επιθέσεις αυτές. Ναι, καλησπέρα. Και της ανόδου της ακροδεξίας. Είναι μια απάντηση αυτή σύμφωνα με την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Φέζερ, η οποία λέει ότι από τη Δευτέρα η Γερμανία ουσιαστικά ξεκινάει πολύ αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά της, τουλάχιστον για 6 μήνες, εξαιτίας της, όπως λέει, της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και την εσωτερική ασφάλεια. Θα γίνονται επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Γερμανίας, αλλά και στα αεροδρόμια, ακόμα και για αιτούντες άσυλο που έχουν έρθει από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα. Ακόμα και από την Ελλάδα. Ακριβώς. Η Αυστρία όμως δηλώνει αυτή τη στιγμή ότι δεν θα τους δέχεται πίσω. Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών, με τον οποίο φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, δηλώνει ότι για τις προθέσεις μας θα ενημερώσω τους πρωθυπουργούς των χωρών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή και τον κύριο Μητσοτάκη, για τις προθέσεις που έχει η Γερμανία. Τέλος, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, αναφέρει ότι οι πρόσφυγες αυτοί, τα προσφυγικά κύματα, είναι μέρος του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποσταθεροποίηση των κυβερνήσεων και την διασπορά τρόμου στις κοινωνίες. Να πούμε ότι εδώ και πολλούς μήνες δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες υπάρχουν στα σύνορα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Λευκορωσία και προωθούνται συστηματικά από τη Μόσχα προς τα ευρωπαϊκά σύνορα. Εύα. Παντελή Βαλασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.